Κύριε Καραγιαννίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο που με λυπήθηκε. Να ξεκινήσω, και δεν το είπα υποτιμητικά, να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται σε μια στιγμή που η χώρα ζει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και έρχεται για να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που αφορά σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που βιώνει τις πολιτικές των μνημονίων τα τελευταία 5 χρόνια. Απαντάει συνολικά στην κρίση? Όχι. Λύνει συνολικά τα προβλήματα όλων των υποτελών τάξεων που έχουν βιώσει αυτή την κοινωνική καταστροφή τα τελευταία 5 χρόνια? Όχι. Είναι όμως ένα βήμα το οποίο δείχνει και ένα άλλο παράδειγμα. Είναι ένα βήμα το οποίο δείχνει ότι μπορεί μια συντεταγμένη κοινωνία να βαδίσει και με διαφορετικό τρόπο. Και είναι ένα βήμα το οποίο γίνεται σήμερα και όχι με την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας, όπου όλα θα λυθούν ως διαμαγείας. Είναι ένα βήμα το οποίο απαντάει σε ανάγκες καθημερινές ανθρώπων που ζουν χωρίς ρεύμα, χωρίς στέγη και χωρίς τροφή. Δεν είναι το άπαν. Δεν κάναμε σε ένα νομοσχέδιο, δεν λύσαμε το πρόβλημα της κρίσης των τελευταίων 5 χρόνων. Έχει όμως σημαντική πολιτική και συμβολική σημασία αυτό το νομοσχέδιο για 3 συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ακόμα και τα μνημονιακά κόμματα αναγνωρίζουν την αποτυχία των πολιτικών της λιτότητας. Καθολικά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αναγνωρίζουν δηλαδή ότι οι πολιτικές τους δημιούργησαν κοινωνική καταστροφή, το παραδέχονται ακόμα και εδώ μέσα στην αίθουσα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτές οι πολιτικές όθησαν ένα κομμάτι της κοινωνίας στην ακραία φτώχεια, και αυτό είναι νίκη δική μας. Γιατί μέχρι σήμερα με τα success story και την έξοδο από την κρίση δεν παραδεχόσασταν τίποτα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους κρύβατε κάτω από το χαλί. Σήμερα λοιπόν έρχεται το νομοσχέδιο και σας αναγκάζει να δείτε την πραγματικότητα κατάματα. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και η Ευρώπη. Και πλέον η ανθρωπιστική κρίση μπαίνει μέσα, ο δεύτερος λόγος είναι αυτός, μπαίνει μέσα σε μια νομοθετική ρύθμιση. Και αυτό είναι πάλι σημαντικό για μας. Γιατί πλέον μπορούμε με άλλα δεδομένα να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την απόδοση δικαιοσύνης για τις πολιτικές που δημιούργησαν αυτή την κρίση την κοινωνική. Και μπορούμε πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια καταπατήθηκαν θεμελιώδη κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην ενέργεια, η πρόσβαση στην παιδεία, η πρόσβαση στην τροφή, η πρόσβαση στη στέγαση. Και δεν μπορείτε να είστε περήφανοι για μια χώρα που έχει ανθρώπους που τρώνε από τα σκουπίδια. Δεν θα έπρεπε ούτε καν να γελάτε όταν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε καν να έρχεστε και να υποστηρίζετε αυτά που υποστηρίζετε σήμερα εδώ, για να λέτε ότι είστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Ο τρίτος όμως λόγος για μένα είναι ο σημαντικότερος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ρήγμα στην νεοφιλελεύθερη λογική. Για την νεοφιλελεύθερη λογική δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχουν τα άτομα που παλεύουν μόνα τους και ιτώνται. Και για αυτά δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν ανοίγει έναν δρόμο και λέει ότι η συντεταγμένη πολιτεία αντιμετωπίζει τις υποτελείς τάξεις οργανωμένα, γιατί τις αναγνωρίζει ότι έχουν προβλήματα. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική λέει ότι η κοινωνική καταστροφή είναι ένα φυσικό φαινόμενο και αυτοί που έχουν ιτηθεί μέσα σε έναν ανταγωνισμό απάνθρωπο είναι αναγκασμένοι να υποστούν τις συνέπειες. Εμείς λοιπόν αυτή τη λογική δεν την παραδεχόμαστε. Εμείς δεν υποστηρίζουμε μια κοινωνία ζούγκλα. Εμείς δεν υποστηρίζουμε μια κοινωνία του ανταγωνισμού, όπου οικονομικά και κοινωνικά αδύνατοι θα πρέπει να είναι συνεχώς στο καναβάτσο. Εμείς λέμε στην κοινωνία να σηκωθεί. Να σηκωθεί όρθια και να διεκδικήσει αυτά όχι που τις αξίζουν, αυτά που θα έπρεπε να έχει εδώ και πολλά χρόνια ευμάρειας που ζήσαν τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή λοιπόν η λογική μας έχει φέρει ένα ρήγμα στην νεοφιλελεύθερη πολιτική και λέει πως όταν συντεταγμένα κοινωνικές τάξεις μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα, τότε πετυχαίνουν. Θέλω να τελειώσω με τον κύριο Κοστέλο, όχι τον Έλβις τον τραγουδιστή, ούτε τον Άμποτ τον συμπροταγωνιστή σε κινηματογραφικές ταινίες. Ένας κύριος Κοστέλο,
μας είπε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι μονομερής ενέργεια και καλά θα κάνουμε να το παγώσουμε. Ακούστε το λοιπόν καλά, αν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εδώ οι περισσότεροι. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Deutsche Bank και των ευρωπαϊκών και ελληνικών ελίτ και μεταξύ των ανθρώπων που ζουν την ακραία και ανθρωπιστική κρίση, την ακραία φτώχεια και την ανθρωπιστική κρίση, εμείς δογματικά και ακραία δογματικά είμαστε υπέρ των δευτέρων. Μεταξύ λοιπόν των υποτελών τάξεων και αυτών που έχουν τον πλούτο και τον κρατάνε, είμαστε ακραία δογματικά με τις υποτελείς τάξεις. Εάν αυτό ο κύριος Κοστέλο το θεωρεί μονομερή ενέργεια, λυπάμαι, αλλά θα τον πήξουμε στις μονομερείς ενέργειες. Από εδώ και πέρα τα νομοσχέδια που θα έρχονται θα είναι μονομερείς ενέργειες. Εάν δεν μπορεί να συνηθίσει με αυτό, καλά είναι να παραιτηθεί. Γιατί σε αυτή την Ευρώπη που εμείς προσδοκούμε να ζήσουμε, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα χρήματα και όχι οι τράπεζες και οι εφοπλιστές. Με αυτή λοιπόν τη λογική δεν περιμένουμε τον σοσιαλισμό. Τον οικοδομούμε καθημερινά με παραδείγματα που δίνουμε στην κοινωνία και με προσπάθεια το κίνημα να αναπνεύσει επιτέλους για να μπορέσει να εμπνευστεί και να προχωρήσει μπροστά. Δεν περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία, την βιώνουμε και τη δημιουργούμε σήμερα. Με αυτήν λοιπόν τη λογική υπερψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.